Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με βασικό θέμα την παρουσίαση του σχεδίου διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του Χιτά Χερσονήσου, διοργανώθηκε από το ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών. Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Σε συνεργασία λοιπόν με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τον καθηγητή τον κύριο Λέκα, εκπονήθηκε το προηγούμενο διάστημα μια πολύ σημαντική μελέτη, την οποία έχουμε την τύχη σήμερα να παρουσιάζουμε στο κοινό, σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων, με πληθώρα και ομιλητών αλλά και παρευρισκομένων, και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα τέτοια μελέτη, μια μελέτη διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων σε Χιτά. Λαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν, εξετάζουμε λεπτομερώς τα φαινόμενα, κάνουμε ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων και με βάση αυτά προτείνουμε συγκεκριμένα μνημόνια τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν προκειμένου να εξαλειφθούν τελείως οι κίνδυνοι που υπάρχουν ή που μπορούν να δημιουργηθούν στο Χιτά. Οι αιτίες και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή κλιματολογίας Παναγιώτη Νάστο, με τα πλημμυρικά φαινόμενα να αποτελούν βασικό περιβαλλοντικό κίνδυνο που χρήζει πρόληψης και αντιμετώπισης. Η ανθρωπόκαινος γεωλογική εποχή είναι μπροστά μας και αυτό που πρέπει να κάνουμε πλέον σαν κοινωνία και σαν χώρα είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το πρώτο που θα συμβεί, που περιμένουμε, είναι οι ραγδαίες βροχοπτώσεις. Δηλαδή η ένταση της βροχής ήδη αποδεδειγμένα έχει ενισχυθεί. Έχουμε πλέον μεγαλύτερες εντάσεις βροχής, μεγαλύτερη ραγδαιότητα βροχής. Επομένως πρέπει να ληφθούν μέτρα σε αυτές τις εγκαταστάσεις μετριασμού τέτοιων φαινομένων. Η μεγαλύτερη κίνδυνη είναι να υπάρχουν σεισμικά δείγματα, να υπάρχει μεγάλος σεισμός, να υπάρχει πλημμύρα, να υπάρχει καταστροφή της Μαυράνης και διάχυση των ρυπαντών στο υπέδαφος, να υπάρχουν φωτιές μες στο Χιτά, να υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα τα οποία να μπαίνουν μες στο Χιτά. Είναι όλα αυτά που τα φαινόμενα που μπορεί να έχουν μεγάλες επιπτώσεις και στους ανθρώπους αλλά και στο ίδιο το έργο. Συντονίστρια της ημερίδας ήταν η δημοσιογράφος Νικολέτα Σφακιανάκη.